ο Δήμος Αμυνταίου, η Δημοτική Αρχή και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είμαστε κάθετα αντίθετοι με οποιαδήποτε κατάργηση ή συγχώνευση δημοτικών σχολείων. Πλέον ο Δήμος Αμυνταίου έχει υποστεί στις συγχωνεύσεις μια πραγματικά παρέμβαση η οποία μας δημιούργησε φοβερά προβλήματα και στη λειτουργία των σχολείων αλλά και στους μαθητές. Κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει τα καιρικά φαινόμενα και τις δυσκολίες που υπήρχαν στη μεταφορά. Με ανάγκη να κλείνουμε τα σχολεία και να υπάρχει έλλειψη και να μειώνουμε μάλλον την δυνατότητα της ύλης των μαθητών. Πιστεύω ότι δεν θα επιτρέψουμε να προχωρήσουμε σε αυτή τη συγχώνευση. Εάν χρειαστεί, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό και σαν Δημοτική Σύμβουλη, σαν Δημοτική Αρχή, εμείς σύσσωμοι και με την Μίζωνο και με την Ελλάσσορα αντιπολίτευση, να προασπίσουμε αυτά τα δικαιώματα που είναι η απόφαση, όχι άλλη συγχώνευση. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να προχωρήσουν πλέον και σε δεύτερη συγχώνευση. Είμαστε για να ζητήσουμε από το σώμα όλο να δεσμευτεί με αυτή την απόφαση να κάνει τα πάντα να μην κλείσουν τα σχολεία. Πιστεύω ότι θα είναι ομόφωνη η απόφαση. Πιστεύω ότι θα είναι ομόφωνη. Δεν αμφιβάλλουμε γι' αυτό, δεν ήρθαμε γι' αυτό. Εμείς την δέσμευση συζητάμε όλων σας. Με την απόφαση αυτό. Επειδή θα ξαναδούμε και αύριο θα βρεθούμε. Πρώτα απ' όλα το θεωρώ εντελώς παράλογο το ότι ενώ οι εισηγήσεις των διευθυντών του πρωτοβάθμιου θα δίδονται στο Υπουργείο μέχρι τις 10 Δευτέρου, η τοπική κοινότητα βεβόρων ενημερώθηκε 4 ημέρες μετά. Ο κατά τα άλλα συμπαθέστατος κύριος Νότας, ο διευθυντής πρωτοβάθμιας, μας εξέθεσε τους λόγους, τους καθαρά παιδαγωγικούς λόγους για τους οποίους πρέπει να κλείσει το σχολείο της τοπικής κοινότητας Βεγόρων. Αυτοί οι παιδαγωγικοί λόγοι όμως εγώ ειλικρινά πιστεύω, όχι πιστεύω, ρωτάω, δεν υπήρχαν τις προηγούμενες δεκαετίες. Εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες το Δημοτικό Σχολείο Βεγόρας λειτουργεί ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Και πιστέψτε με, σε αποτελέσματα πανελλαδικών ή σε αποτελέσματα πορείας των παιδιών που προέρχονται από το Δημοτικό Σχολείο Βεγόρας στη δευτεροβάθμια και στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από παιδιά που παρακολουθούν. Έτσι βλέπω ότι και οι Χωριανοί μου είναι σύσσωμοι εδώ πέρα και το Δημοτικό Συμβούλιο και τους επικεφαλείς της αντιπολίτευσης θα ήθελα να κάνω μια παράκληση. Η ψήφο τους φαντάζομαι θα είναι και δέσμευση στη λύση του προβλήματός μας. Ο καπνός υπάρχει. Υπάρχει, ξεκινήσει, υπάρχει και θα συνεχιστεί φαντάζομαι. Θέλω λίγο περισσότερη επαγρύπνηση από όλους μας για το συγκεκριμένο θέμα. Το σχολείο είναι πολύ λεπτό. Να είστε σίγουρος, Πρόεδρε, ότι το...